Είμαστε στο αεροπέδιο της Ζήριας, στο χιονοδρομικό κέντρο, όπου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Μοτολέσκη Ξυλοκάστρο διοργανώνει το Enduro Festival. Ας θυμηθούμε όμως πρώτα τι ακριβώς είναι το Enduro Festival. Το Enduro Festival ξεκίνησε πέρυσι σαν μια ιδέα του Δημήτρη Χελιώτη, προκειμένου όλοι οι μοτοσυκλετιστές να βρεθούν όλοι μαζί ταυτόχρονα το ίδιο Σαββατοκύριακο στον ίδιο χώρο, να δοκιμάσουν οι μοτοσυκλέτες να ζήσουν μια διαφορετική διαμονή στην Ήπεθρο. Το 2011 η Μοτολέσκη Ξυλοκάστρου προχωράει ένα βήμα μπροστά και σε συνεργασία με το ηλεκτρονικό περιοδικό BikeIt και τη Σχολή Ασφαλής Οδήγησης RideIt διοργανώνουν ένα καλύτερο Enduro Festival προσελκύοντας περισσότερο κόσμο. Σε μια ειδικά διαμορφωμένη διαδρομή η οποία είχε οριοθετηθεί με κορδέλα, οι αναπάτες είχαν τη δυνατότητα να οδηγήσουν μοτοσυκλέτες στον Χούσαμπεργκ, Χουσκβάρνα, Γκασγκάς, Μπέτα, ενώ η BMW και η Triumph είχαν μια διαφορετική διαδρομή για τεστ rides των on-off μοτοσυκλετών τους. Το Σαββατοκύριακο διεξήχθησαν βόλτες στο βουνό, adventure tours, τα οποία επιμελήθηκαν άνθρωποι της Λέσκης. Θα περάσουμε βαθιά ποτάμια, θα ανέβουμε κακοτράχαλους δρόμους και θα καταλήξουμε σε παγετώνες. Οπότε η βόλτα θα είναι πολύ light, είναι διαδρομή που μπορούμε να πάμε με ασφάλτινα ελαστικά. Θα ακολουθήσουμε μια διαδρομή περιμετρικά του βουνού από εδώ πέρα. Θα πάμε στις πηγές του ποταμού του Ξυλοκάστρου που έχει και μια βρύση να πιούμε το νεράκι. Από εκεί θα πάμε σε ένα αεροπέδιο και θα πέσουμε στο Μεσσηνό. Από το Μεσσηνό θα κάνουμε άσφαλτο όλη τη λίμνη Δόξα γύρω-γύρω και θα γυρίσουμε από Φενεό. Θα πάμε στο Στενό, θα πιούμε ένα καφέ στο Στενό και μετά θα γυρίσουμε από Γκούρα ξανά από χώμα πίσω. Τι άλλαξε φέτος? Adventure Tour για μοτοσυκλέτες on-off, Enduro Tour για μοτοσυκλέτες Enduro, ενώ υπήρχε και ειδικά σχεδιασμένη διαδρομή και αποδήλωτα mountain. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι αυτό που βλέπουμε εδώ. Παρουσία στο Enduro Festival είχαν η GRC Power Factory, η Fox KRD, οι αναρτήσεις Wilbers με το κατάστημα 6 Days, τα Power Plastics, το κατάστημα Moto F Morphiades από την Κόρινθο, το κατάστημα Yamaha Moto Design, Moto Athanasakos, το εμπόριο Carrer, το Moto Zone, ενώ η Monster Energy έδινε ισοτονικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια του event. Σας περιμένουμε την επόμενη χρονιά στο γνωστό μέρος για το τρίτο Enduro Festival.